Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτο Τυριντάχτα TV Show. Βρισκόμαστε στον Κυράριστο, ένας χώρος ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του πασίγνωστου παγκόσμιου διεθνούς φήμη Έλληνα Αριστοτέλειο Νάση. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά, εγώ και η Μίνη Σατσάκη, να έχουμε απέναντί μας έναν πραγματικά άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει, τουλάχιστον στη δική μου τη συνείδηση, όσον αφορά τα πράγματα που αφορούν θέατρο, χορό, θέαμα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Παπάζογλου. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ήρθα και θα σας βρήκα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή. Να είστε καλά. Μου αρέσει. Χαρά μας. Είναι παιχνιδιάρικο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους αυτούς τους τίτλους. Ξέρεις, εγώ δεν αισθάνομαι σαν να έχω πάνω μου κάτι το βαρύ που θα πω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθούσα το όνειρό μου και παράλληλα έπρεπε να επιβιώσω, γιατί αυτό ήξερα να κάνω στη ζωή μου. Και ήθελα να το κάνω με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και να σέβομαι, να σέβομαι το χώρο, τους συνεργάτες μου και κυρίως το κοινό. Φαντάζομαι αυτό το εισπράττεις, έτσι, το εισπράττεις. Ναι, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο από το κοινό τουλάχιστον. Και με συγκινεί όταν βρίσκομαι στον δρόμο και μου λένε μια καλή κουβέντα. Ή περισσότερο, ξέρεις, που συγκινούμε, ξέρετε, είναι απίστευτο, αλλά με κολακεύει αυτό και μ' αρέσει. Να με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι από τη φωνή. Ναι, είναι χαρακτηριστική η φωνή. Είναι σπάνιο ένας χορευτής να το ξεχωρίζουν από τη φωνή του. Όντως, όντως. Και αυτό με τιμάει ιδιαίτερα, με κολακεύει ιδιαίτερα, από την αλήθεια. Αυτό έκανα στη ζωή μου και συνεχίζω να το κάνω μέχρι που να φύγω από αυτή τη ζωή. Καταλαβαίνετε να σας πω. Εντάξει. Ποτέ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή, έτσι. Όσο λοιπόν διατηρείται αυτό το πράγμα και έχω ζήτηση είτε δεν έχω ζήτηση, εγώ θα αναζητήσω μέσα από το feeling μου αυτό που πραγματικά μου αρέσει και που ικανοποιεί την ψυχή μου, γιατί ξέρεις, ο επαγγελματισμός είναι ένα πράγμα που γίνεται το μπούμερα και ο δολοφόνος, το δηλητήριο, το που σε δηλητηριάζει και σε σκοτώνει. Λόγω απαιτήσεων, φαντάζομαι, έτσι. Πώς να σου πω, όταν κάνεις όλη σου τη ζωή το ίδιο πράγμα με παραλλαγές πολύ μικρές, έτσι, γιατί το γίγνεσθε, αυτό που έχει η ελληνική αγορά είναι αυτό. Δεν έχει μια ποικιλία, δεν έχει ότι θα φύγεις από εδώ και θα πας, λέμε, στο Εθνικό Θέατρο ή θα πας από το Εθνικό Θέατρο, θα πας στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι μέσα σε αυτό το σύστημα λειτουργούν. Εγώ λοιπόν που είμαι, πώς να το πω, εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας λαϊκός καλλιτέχνης, όχι λαϊκιστής, ένας λαϊκός καλλιτέχνης, που αναρχήθηκα μέσα από το αποτέλεσμα της δουλειάς μου και βεβαίως είχα την τύχη τη δεκαετία του 80 να συνεργαστώ με τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου και του τραγουδιού. Αυτή ήταν η αξιοσύνη μου και με έφερε, αν θέλεις, να είμαι αναγνωρίσιμος, να το πω έτσι. Δημήτρη μου, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τη συνεργασία σου με την Αλίκη. Τι σου έχει αφήσει όλο αυτό? Τι δεν μου έχει αφήσει? Ήμουνα σαν είχα κερδίσει το λότο. Ήσουνα μικρούλης. Ξέρω ότι σε έχει απορρίψει. Είχες ζητήσει πολλές φορές να... Μια φορά με απέρριψε. Είχε απορρίψει όταν έκανα μια χορογραφία στο Δημοτικό Θέατρο που ήταν το γύρισμα και μου λέει: χορογραφείς, έχεις παιδί. Αστηρή, ε. Ναι, πολύ. Αλλά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Αλλά επειδή ήξερα ότι η Αλίκη είχε ένα πρόβλημα με τους χορογράφους, είπα πως μου το κάνει επίτηδες για να με τσεκάρει. Το είχε με το χορό? Όχι. Δεν το είχε με το χορό, ε. Γιατί ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα και μπορούσε να αποστηθήσει και να μάθει κάτι το οποίο δεν το είχε από τη φύση της. Ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα. Δηλαδή, αυτό που βλέπαμε ήταν
Παπαγαλία, ξέρω εγώ ένα πράγμα. Ναι, το είχε αποστηθήσει. Δεν υπήρχε μέσα της, δεν υπήρχε ο ρυθμός μέσα της βασικά. Και γι' αυτό κατηγορεί του πολλές φορές ότι ήταν ατάλλαντη. Ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα η Αλίκη. Πάρα πολύ. Την άκουσα, συγγνώμη, πριν 10 μέρες σε μια ραδιοφωνική εκπομπή η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Το 59. Το είδα και εγώ τώρα κοντά αυτό. Όχι, δεν είναι στην τηλεόραση, είναι ραδιοφωνικό. Ραδιοφωνικό. Ναι, απόσπασμα, ναι. Και με έμεινα πώς έπαιζε. Πώς έπαιζε. Δεν ήταν τυχαία πράγμα η Βρυφάκη. Καθόλου. Δεν θα μπορούσε να ήταν τυχαία. Ναι, δεν μόνο αυτό. Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε το αποτέλεσμά της και δεν άφηνε να την εκμεταλλευτούν. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα της. Απαιτούσε να είναι, ας πούμε, αυτό που λέγανε ότι δεν ήθελε τις ξανθιές. Είχε δίκιο να μην θέλει τις ξανθιές, γιατί εκείνη την εποχή ήθελε να είναι μοναδική. Υπήρχαν πάρα πολλές όμορφες γυναίκες. Ξανθιές. Ναι, η Λάσκαρη με Μασταθοπούλου ήτανε. Ήθελε κάποιες ξανθές που οποίες να μην είναι. Τι έκανε, προστάτευε τον εαυτό της. Και βεβαίως τον ανταγωνισμό, διότι να πω και μια μεγάλη αλήθεια. Η Βιλιουπλάκη όλη της τη ζωή αμήνετο. Έκανε άμυνα. Ένιωθε τον ανταγωνισμό ή ένιωθε την κριτική? Όχι, ένιωθε τον ανταγωνισμό και έκανε όλο άμυνα. Να προστατεύσει την εικόνα της και το όνομα. Όλο αυτό το οποίο είχε χτίσει και δημιουργήσει. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αντιζηλία στο πρόσωπό της. Και όλοι την περιμένανε να κάνει αποτυχία και να κάνει επιτυχία. Ναι. Διότι το να κάνεις, δηλαδή, το να κάνεις 40 χρόνια πρωταθλητισμό δεν είναι λίγο πράγμα. Και να συνέχεια με χρυσά. Ναι. Τι νοσταλγείς περισσότερο από εκείνη την εποχή? Όλα. Όλα. Αυτό που πηγαίναμε, που μας πήγαινε βασικά, μας πήγαινε στο εξωτερικό να δούμε, ας πούμε, μια παράσταση που θα ανέβαινε. Πήγαινε όλο το team. Όλοι οι συνεργάτες της. Στο Λονδίνο, ας πούμε, που είναι η χώρα του θεάτρου, έτσι. Για να... ο σκηνοθέτης της, ο χορογράφος, ο σκηνογράφος της, οι συντελεστές της παράστασης. Παράγοντες της παράστασης. Για να δούμε το Εβίτα που το είχαμε, που είδαμε και το είδαμε. Μας πήρε όλους μαζί και μας μέναμε στο Μάιφερ το ξενοδοχείο. Ήταν πάρα πολύ γενναιόδοροι σε αυτά, παρά που λέγανε ότι είναι σκληρή και τσιγκούνα και όλα αυτά. Ήταν εξαιρετική η οικοδέσποινα. Φιλόξενη. Ήταν η οικοδέσποινα, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να πας στο σπίτι της, να μην σε ταΐσει. Και εδώ και στο Θεολόγο. Ναι. Πήγαμε μια φορά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι παιδί μου λέει και κάτσε στο σπίτι να φάμε, λέει, και μετά φεύγεις. Μαγειρεύε. Ναι. Νοικοκυρά. Ήταν ωραίος. Ξέρεις τι, αυτό που είχε η Αλίκη ήταν επειδή ήταν από πολύ μικρή επιτυχημένη. Ήταν χορτασμένη. Γενναιόδορη. Ήταν χορτασμένη. Και επίσης κάτι που μπορώ να πω τώρα με την εμπειρία που έχω, ότι όλοι οι άνθρωποι, οι προπολεμικοί, αυτοί που ζήσαν τον πόλεμο δηλαδή, ήταν πολύ πιο ανθρωποκεντρικοί από τις μετέπειτα γενιές. Επενδύανε, θες να πεις, στην προσωπική σχέση και στον χαρακτήρα γενικά, του συνεργάτη. Είναι πιο άνθρωπο. Δηλαδή, θέλανε να σε βοηθήσουν να έχεις ταλέντο. Η Αλίκη, ας πούμε, ήταν και μάνατζέρ μου. Έλεγε, τι με την πηγή, δεν θα πάρει τον παπά σου. Φοβερή μέσα σε όλα ήταν. Σε όλα, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, γιατί εκτιμούσε ότι ήμουν πολύ εργατικός, ότι ήμουν αφοδισιωμένος, ότι δεν ανακατευόμουν σε κουτσομπολιά, σε πράγματα. Και αυτό το πολλές δουλειές, το West Side Story, ας πούμε, εκείνη μου το έδωσε. Ή ακόμα και στο θέατρο που έπαιξα με τον Βολονάκη σκηνοθέτη, τον Βολπόνε, γιατί εκείνη την εποχή ο Μπαρίσνικοφ στην Αμερική έπαιζε την Αμερική του Κάφκα. Και λέω εγώ στον εαυτό μου, ρε γαμώτο, γιατί να μην μπορώ κι εγώ να παίξω κάτι από το να είμαι το πρώτο μέρος ενός προγράμματος σε ένα νυχτερινό κέντρο που σιγά σιγά θα χρησιμοποιηθώ και θα μου πετάξουν, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν όλο κάτι φρέσκο στο πρώτο μέρος. Ήταν, ξέρεις,
μέτρο γι' αυτό. Και γίνεται μια παράσταση που λεγόταν Βολπόνη στο θέατρο Λουζιτάνια με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Γιάννη τον Γιονάκη, μια μεγάλη πλειάδα ηθοποιών και βεβαίως με ένα τεράστιο σκηνοθέτη όπως ήταν ο Βολονάκης. Και διαβάζω ότι μέσα σε αυτό το έργο, δεν το ήξερα, ότι έχει ένα ρόλο ενός ερμαφρόδιτου. Και παίρνω τότε που... Καλά, ο Βολονάκης έκανε πάντα τολμηρές δουλειές, έτσι. Ναι. Πάντα ήταν λίγο πιο μπροστά, έως πάρα πολύ. Ναι, και ναι. Άνθρωπος διανοούμενος και φιλόσοφος. Εκείνη την εποχή κάτι έκανε με την Αλίκη, νομίζω την Αντιγόνη, κάτι έκανε μαζί της. Και την παίρνω στο τηλεφόνο και λέω, βρε Αλίκη, ο Βολονάκης έχει βρει αυτό τον ηθοποιό που θα παίξει αυτό το ρόλο. Μου λέει, πέρυσι μου λέει από το θέατρο και μπαίνω στο θέατρο και λέει, βρε Μήνο μου, να ο ερμαφρόδιτος που ζητούσε. Και πήρα το ρόλο. Φοβερή. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Το έφερε στο πιάτο δηλαδή. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μύθος για τη διασημότητα, θεωρείς? Σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Νομίζω είναι Μονρόε. Μονρόε. Είναι από τις αγαπημένες της. Είναι το είδωλό της. Ναι, τη λατρεύω. Δεν έχει κάτι πιο ψηλό και η ίδια, να σου πω. Ναι, αυτή νομίζω. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαι στο Εγάλεο. Γελάς, μεγάλος στο Εγάλεο. Από μια οικογένεια, έτσι όπως μπορώ να χαρακτηρίσω, μικροαστική οικογένεια. Όχι. Θα λέγω ότι μικροαστική. Ούτε κάτι πιο, λίγο, έτσι, ο πατέρας βιοπαλαιστής επί της ουσίας. Όχι, δεν είναι μεγάλος με τον πατέρα μου, όχι. Μεγάλος όχι, χωρισμένη. Ναι. Και ξαφνικά το παιδί από το Εγάλεο βρίσκεται στη Γερμανία και χορεύει στο Αΐντα. Ναι, κοίταξε, αυτά έχουν μια διαδρομή. Είναι, ναι, όλη αυτή η διαδρομή που θα έπρεπε να αφήσει τον εαυτό σου να φύγει από την ελληνική του νοοτροπία, να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να πείσεις. Τολμηρός όμως, πολύ. Και να πείσεις. Και να βρεθείς, ας πούμε, σε εκείνους τους χώρους που σου δώσανε την ευκαιρία γιατί άξιζες πραγματικά. Όλο αυτό το... την πορεία μέχρι εκεί, μετά που φάσεις να επιστρέψεις στην Ελλάδα, έτσι. Όλη αυτή η πορεία, δηλαδή, το, από το Εγάλεο με τη Ζωζεφίν Μπέικερ. Θα σου πω κάτι. Ίσως είναι υπερβολικό, αλλά η ζωή μου, αν θέλεις, είναι η ζωή λίγο του Billy Elliot, αλλά ελληνικά. Ναι. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Λοιπόν, ένα παιδάκι, ας πούμε, εγώ από τα... Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι τίτλος για ταινία, ναι, αυτός, έτσι. Αλλά το λέω επειδή είναι κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό. Εγώ είμαι ένα παιδάκι που από τα 5 μου χρόνια έδειχνα την τάση, την κλίση μου για το χορό. Από 5 χρονών. Στην γενιά μου ήταν αδιανόητο ένα αγοράκι 5 χρονών να χορεύει. Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Φαντάζομαι ότι θα την άρπασες, έτσι. Έτρωγα πολύ ξύλο γι' αυτό. Μετά, αυτό δεν σταμάτησε. Αλλάζαμε πολλές γειτονιές. Έχω μείνει και στην Αγία Βαρβάρα. Οικογενειακός εννοείς. Ναι. Θυμάμαι στην Αγία Βαρβάρα. Μάλιστα ο δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας έχει βρει ότι έκανα τη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Αγία Βαρβάρα και το βρήκε στα χαρτιά. Μετά φύγαμε από την Αγία Βαρβάρα και πήγαμε σε ένα ιδιωτικό σχολείο με τη μαμά μου, γιατί δούλευε καημένη και έπρεπε πρωί και βράδυ να είμαι στο σχολείο. Αλλά εκεί, σε όλο αυτό το δρόμο, εγώ ήμουνα σε μια εχμηρικά της σκαλοπάτια και όλο τραγούδαγα και όλο χόρευα και όλο πέταγα τα ρούχα μου στα δέντρα και η μητέρα μου νόμιζε ότι με βάζουν οι γειτόνισσες για να γελάνε, να με κοροϊδεύουν και τέτοια. Αλλά εγώ εκεί επέμενα και το άλλο, η διέξοδος μου ήταν τότε κινηματογράφη, παίζανε τις 2 η ώρα. Πήγαινε λοιπόν. Με σημερινές παραστάσεις και θα. Ναι. Συνέχεια θυμάμαι, είχε την Τάλια στο Εγάλεο, το κινηματογράφο, το Ηραίον, που το Ηραίον θα σου πω μετά. Εγώ δούλευα απέναντι από το Ηραίον σε ένα μικρό καφέ. Και ο οποίο ήταν το παιδάκι του καφέ. Δεν είχε καφέδες, έτσι. Ναι. Και πήγαινα τους καφέδες σε όλη την αγορά εκεί πέρα και κάθε το μεσημέρι που έφευγε το αφεντικό, πήγαινα λοιπόν και κοίταγα το κινηματογράφο. Και ξανακοίταγα και περίμενα
Μετά έγινα γνωστός και η μάνα μου όταν με έχανε με έψαχνε μέσα στους κινηματογράφους. Γιατί, γιατί συνήθως τα χορευτικά και τα τραγουδιστικά ήταν πάντα στο δεύτερο μέρος. Και εκεί εγώ για να το ξαναδώ δεύτερη φορά το χορευτικό ή το τραγούδι, καθόμουν και ερχόταν λοιπόν η μάνα μου στο κινηματογράφο και το ξέρανε οι ταξιτές και μου λέγανε φύγε, μαμά σου έφυγε. Αυτό λοιπόν μέχρι που πήγαμε. Στο Εγάλεο λοιπόν υπήρχε και ένα θέατρο, το λεγόταν θέατρο Χαρμπή. Αυτό, ξέρεις που Εγάλεο? Ξέρω από Εγάλεο. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Όπως είναι η Αφροδίτη τώρα που έχει γίνει ένα σούπερ μάρκετ, κάτι έχει γίνει στον Σταυρωμένο. Όπως είναι η πλατεία του Σταυρωμένου, ακριβώς απέναντι, από πίσω, υπήρχε αυτό το θέατρο Χαρμπή. Το θέατρο Χαρμπή λοιπόν αυτό τι γινότανε. Ερχόταν αρπαχτές τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού θεάτρου. Εκεί είδα τη Σπεράτσα Βρανά, η οποία έπαιζε δύο παραστάσεις στο κυποθέατρο στο Βασιλικό Κήπο και ερχόταν μεταξύ δύο παραστάσεις, έκανα μια αρπαχτή εκεί. Είδα το Χατζηχρήστο. Τύπο αναψυκτήριο όπως... Μετά ήταν το αναψυκτήριο, ήταν θέατρο κανονικό. Είδα τον... τότε ήταν ο Χάρη Κλίν, ας πούμε, ήταν μίμος, αλλά δεν ήταν γνωστός. Είδα τη Μαρή Κανέζερ, είδα το Χατζηχρήστο, είδα μεγάλα ονόματα και όλο αυτό με... Οβερντόζ, δεν σε έσκαγε αυτό. Και όλο πήγαινα στο σπίτι αργά και όλο τις έτρωγα λοιπόν γι' αυτό. Όταν λοιπόν πάντα διάβαζα ότι υπήρχε μια σχολή χορού που λεγόταν Έλλη Ζουρούδη. Εκεί ήταν μια ηθοποιός πολύ γνωστή τότε, η Μαριάννα Κουράκου, μια πανέμορφη κοπέλα, η Χλόη Λιάσκου, πολλά κορίτσια και... ο Βαρλάμος, η Μαρία Τεπέδη, ήταν μαθητές στη Ζουρούδη. Και ήθελα να πάω στη σχολή της Ζουρούδη, Και αποφασίζω ότι θα πάω. Φεύγουμε πια από το Εγάλιο και πάμε και μένουμε... Αποφασίζεις μόνος σου? Όχι, όχι, με τη μαμά. Και πάμε λοιπόν και βρίσκω δουλειά ως μπογιατζής που πληρωνόμουν 45 δραχμές την ημέρα και η σχολή κόστιζε 400 δραχμές το μήνα. Και πήγα λοιπόν, ξέρω ποια είναι η πολυκατοικία αυτή, είναι δίπλα από το θέατρο Ηλίσια, εδώ στο κέντρο, έχει δύο πολυκατοικίες που είναι μια αυλή του περίφημου Στάιγου του αρχιτέκτονα και με βάζανε και έτριβα τότε, δεν υπήρχαν ηλεκτρικά, έπρεπε με το χέρι να τρίβω το μάτι. Γυαλόχαρτο, και... γυαλόχαρτο ναι. Και ναι. Όχι γυαλόχαρτο, με αυτό, μια... Μια βούρτσα, πας ναι, τέλος ναι. Πάντων, και έτριβα το μάρμαρο για να μπορούν να στο κάνουν τα υπογετζίδες για να πάρω 45 δραχμές. Και έτσι πήγαινε στη σχολή. Στη σχολή, λοιπόν, να φανταστείς ότι έκανα το μάθημα ρυθμικής που ήταν 4 με 5 και περίμενα να πάει 7 για να κάνω το μάθημα των αρχαρίων 7 με 8 και μετά να φύγω να πάω στο σπίτι μου να φάω, να κοιμηθώ, σχολείο. Να ξυπνήσω. Δεν πήγαινα σχολείο. Για να ξυπνήσω, για να πάω το πρωί πάλι στις 8 παρατέρα πρέπει να είμαι στην οικοδομή. Το σχολείο το τελείωσα νυχτερινό αργότερα. Και εκεί στη σχολή λοιπόν ήρθε ο Μανώλης Καστρινός, ο οποίος του αρέσαν τα ψηλά παιδιά και με πήρε, με είδε και με πήρε. Και έτσι μπήκα στο θέατρο σαν μπαλαρίνος. Όταν μιλάτε παιδιά πολύ μπορείτε να πιστεύω. Όχι, 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 είσαι χύμαρος και δεν θέλω να διακόψουμε γιατί... Στο Μούλα Ρούς που χόρευα, υπήρχαν γύρω Ιουγκοσλάβοι χορευτές, πολύ ωραίοι άντρες, οι οποίοι είχαν μεγαλώσει και είχαν γεράσει. Αλλά μένανε στο Μούλα Ρούς. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάει στη Ιουγκοσλαβία να κάνουν διακοπές και όταν γενικά ήταν πότες. Γιατί συνειδητοποίησα ότι ούτε στη Ιουγκοσλαβία ήταν Ιουγκοσλάβοι, ούτε στη Γαλλία ήταν Γάλλοι. Αυτό λοιπόν μου ήρθε ένα μήνυμα μέσα μου ότι μη τυχόν και γίνω εμιγκρές. Και μία άλλη ατυχία που είχε η γενιά μου, αυτό ναι, ότι η γενιά του 80 μας πολτοποίησαν η γενιά του 60, δηλαδή του κινηματογράφου και η γενιά της τηλεόρασης. Σαν να μην υπήρχαμε. Γιατί η τηλεόραση δημιούργησε δικά της πρόσωπα, άρα δεν ανήκαμε σε αυτούς, όπως και δεν ανήκαμε και στα κινηματογραφικά πρόσωπα.
Ήσουν νεότερος, οπότε δεν ήσουν στα 60's εσύ. Όχι, όχι. Ναι, δεν μπορούσες. Όχι, εγώ ανήκω στη δεκαετία του 80. Βεβαίως αυτό ότι φέραμε, καταρχήν ότι βάλαμε την τέχνη του χορού μέσα στο εμπορικό, στο, αυτό λέμε, το εμπορικό θέατρο, είναι αλήθεια και το λέω, ο Μανταφούμης και εγώ είμαστε αυτοί οι δύο που φέραμε τους έντεχνους χορευτές, διότι παλιά τι παίρνανε, παίρνανε κοριτσάκια που χορεύανε στα κλαμπ και τα κάνανε χορεύτριες και αγόρια. Εμείς βάλαμε τους έντεχνους χορευτές. Εσύ, κλασικού. Βεβαίως, με σπουδές, κλασικού, μοντέρνου κτλ. Άρα προσφέραμε τα κοστούμια, τα παπούτσια. Ξέρεις, εκείνη την εποχή η κάθε χορεύτρια έφερε το παπούτσι της. Είχε... Εγώ έχω ένα παπούτσι, εσύ έχεις άλλο ένα παπούτσι. Αρκεί να είναι μαύρο. Εγώ τα κατήλησα αυτά. Έφερα, θα πω τώρα κάτι, ότι στην Ευρώπη δεν φόραγες το παπούτσι αυτό να μπει το παπούτσι αλλού για να μπεις να χορέψεις. Υπήρχαν παπούτσια ειδικά για τους χορευτές, τα οποία πρέπει να ήταν μαλακά για να μπορεί το πόδι να τεντώνει, και για τις χορεύτερες είχαν το τακούνι το ειδικό κτλ. Αυτό λοιπόν το έφερα εγώ στην Αθήνα, δεν υπήρχε, και υπήρχε ένας Αρμένης τσαγκάρης στην Καλυθέα και πήγε και του είπα, θα κάνεις αντίγραφο, θα μου αντιγράψεις αυτό το παπούτσι. Και μετά όλο το ελληνικό θέατρο αντέγραψε τα παπούτσια. Έκανε τον τσαγκάρι πλούσιο. Ναι, και επίσης αυτό είχε πλάκα. Τότε υπήρχε ο μεγάλος επιχειρηματίας στα νυχτερινά κέντρα, ο Κοσμάς ο Μεριδιάτης, που είχε τη Φαντασία, που εγώ ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησα την καριέρα μου. Και φόρεσαν τα μαύρα καλσόν. Και μου έλεγε, μαύρα καλσόν, τι είναι αυτό κύριες είναι. Και του έλεγα, κύριε Κοσμά, αλλά προς τιμή του, του λέει, κύριε Κοσμά, έτσι είναι τώρα. Επειδή με πίστευε ότι είμαι προχωρημένος, ότι είμαι κάτι καινούριο ή διαφορετικό, ας το πούμε, μ' άφησε.